θάλασσα για τους Έλληνες είναι ερωμένη, δεν είναι, δεν είναι απλώς ένα φυσικό στοιχείο. Και για περίπου 4.000 χρόνια γι' αυτήν χρησιμοποιούμε τουλάχιστον 5 όρους που δεν έχουν ελειωθεί μέσα στα 4.000 χρόνια. Θάλασσα, πέλαγος, αρχιπέλαγος, πόντος, ωκεανός. Όροι που χρησιμοποιούνται και από άλλες γλώσσες του κόσμου και αυτό μας φέρνει στο υπερόπλο του ελληνισμού. Που είναι, που είναι η ελληνική γλώσσα, όταν δεν λέμε τη σκηνή stage και το διάλειμμα break. Με συγχωρείτε, δηλαδή. Έλε, <Και> έλεε, έλεε. Λέω γιατί πριν λίγο άκουγα θα ανεβούμε ναι στο stage. Ποιο stage, Χριστιανέ μου, Σκηνή είναι, Σκηνή. Οι Έλληνες δημιούργησαν το θέατρο και ονόμασαν τα διάφορα μέρη του θεάτρου. χιλιάδες ακροατές, ατελείωτες ώρες μαθημάτων και αμέτρητες διαλέξεις που συναρπάζουν. Η Μαρία Ευθυμίου είναι βραβευμένη καθηγήτρια ιστορίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα τελευταία 15 χρόνια γυρίζει ανά την Ελλάδα με ένα άσβεστο πάθος, δίνοντας ομιλίες και συζητώντας με εκατοντάδες ανθρώπους που σπέβδουν να την ακούσουν. Οι αφηγήσει της αποτελούν ένα συναρπαστικό ταξίδι στο παρελθόν. Είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε τη σειρά podcast της Lifeo, ακού την επιστήμη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Η Μαρία Ευθυμίου γεννήθηκε στη Λάρισα το 1955. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που της πρόσφερε πολλά ερεθίσματα. Ο πατέρας της ήταν φιλόλογος και η μητέρα της δασκάλα. Στο παρελθόν μου είχε πει: Στράφηκα στην ιστορία από την ανάγκη μου για εσωτερική και εξωτερική παρατήρηση. Ω παιδί, κρυφάκουγα όσα μου έκαναν εντύπωση. Ήταν ένα παιχνίδι η συνεχή παρατήρηση του εαυτού μου και κατ' επέκταση η παρατήρηση των άλλων σε σχέση με την κοινωνία. Είχα μια απορία για όλα. Έτσι, αποφάσισα να γίνω αποκωδικοποιητή αυτή τη κοινωνία και να ασχοληθώ με την επιστήμη τη ιστορία. Η παρατήρηση, η αυτοανάλυση και η ετεροανάλυση ήταν αυτή που με βοήθησε, πιστεύω, να γίνω καλύτερη μητέρα, ιστορικός, φίλη και πολίτης. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας στο στούντιο της Lifeo τη διακεκριμένη ιστορικό και συγγραφέα Μαρία Ευθυμίου. Κύριε Ευθυμίου, γεια σα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα σήμερα. Και εγώ, χαρά μου που είμαι μαζί σα. Θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι γενικό. Τι θα λέγατε, τι εποχή είναι αυτή που ζούμε, τι θα μα απαντούσατε. Συναρπαστική εποχή, καταπληκτική. Δεν το έχει ξαναζήσει η ανθρωπότητα αυτό που ζούμε τα τελευταία δεκαετίε και φυσικά μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τον καλπασμό τη τεχνολογία που είναι ανίκουστο υπολογίζεται ότι τα τελευταία 40 χρόνια έχει υπερδιπλασιαστεί η γνώση του κόσμου. Είναι ασύλληπτο. Από το 1980 μέχρι σήμερα έχουμε μάθει πολύ περισσότερα από όσα η ανθρωπότητα στα εκατομμύρια χρόνια που ζει. Επίση, επίσης τα τελευταία 30 χρόνια έχει μειωθεί η απόλυτη φτώχεια στον κόσμο κατά 60% σύμφωνα με τα στοιχεία της UNESCO. Πάλι καταπληκτικό. Και τούτο γιατί η μισή Κίνα έχει μετακινηθεί προς τη μεσαία τάξη. Και το ίδιο συνέβη και στην Ινδία δηλαδή οι δύο θηριώδεις χώρες με τα δισεκατομμύρια κατοίκων έχουν δει τεράστια βελτίωση στην ζωή των κατοίκων τους και η Αφρική έχει βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν οπότε και αυτό είναι ένα μία παράμετρος από την άλλη φυσικά είναι και τα θέματα της, της, του φυσικού περιβάλλοντος εκεί θα είναι το μεγάλο παιχνίδι του μέλλοντος γιατί ίσως για να πετύχουμε αυτά τα καταπληκτικά πράγματα έχουμε υπερα, υπερεκμεταλλευτεί και ίσως χωρίς πολύ σοφία τον πλανήτη. Δηλαδή υπάρχουν πολλές αναγνώσεις των πραγμάτων. Αλλά πραγματικά είναι μια συνερπαστική εποχή και κυρίως γιατί είναι και μεταβατική. Δηλαδή μοιάζει να κλείνει ο κύκλος των Ηνωμένων Πολιτειών και να έρχεται ο κύκλος της Κίνας ενδεχομένως. Οπότε και αυτό είναι συνερπαστικό. Έτσι κι αλλιώς ασχολείστε και με την παγκόσμια ιστορία αλλά θέλω να διακινδυνεύσω μια πρόβληψη από εσά. Αν σας έλεγα τι θα γράψει η ιστορία για την πανδημία, τι θα μας λέγατε? Θα γράψω ότι ήταν μια και αυτή μεγάλη στιγμή, διότι δεν ήταν δάκε κάτι τόσο σοβαρό. Η ιστροπότητα έχει ζήσει τρομερά πράγματα. η πανόλοις και η χολέρα δηλαδή στο παρελθόν ήταν άλλη κλίμακα από αυτό που ζήσαμε. Και έτσι όπως το ζήσαμε βέβαια με τέτοιες συνθήκες... Η ανθρωπότητα πλέον έχει πολύ καλύτερε γνώσει ιατρικέ, πολύ περισσότερε παροχέ. Στο παρελθόν, αυτέ οι ασύλληπτα βαριέ ασθένειε, οι άνθρωποι τι περνούσαν μόνο με προσευχέ. Στην πραγματικότητα, και με ξύδι, για να. αν είχαν ξύδι μέσα στο σπίτι, αυτέ ήταν οι. και κανένα. ασβέστη και ασβεστώματα. Και από εκεί και πέρα, τα πτώματα ήταν βουνά. Ε, τώρα το ζήσαμε με τις καλύτερες συνθήκες οι περισσότεροι άνθρωποι αυτού του πλανήτη γιατί ε, η βελτίωση των συνθήκων της ζωής της ανθρωπότητας μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ανήκουστες οι περισσότεροι έχουμε τρεχούμενο νερό στο σπίτι μας τις εποχές που συζητούμε το νερό έπρεπε να πας με δοχεία να το πάρεις από χιλιόμετρα και ταυτοχρόνως να ο σου να είναι στον ουρανό διάριο και ό,τι φέρνει αυτό και να μην έχει νερό καν στο σπίτι. Εμείς σήμερα έχουμε τρεχούμενο νερό, επαναλαμβάνω, στα καζανάκια μας τρέχει πόσιμο νερό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μα, ότι είμαστε πάρα πολύ προνομιούχοι από αυτή την πλευρά. Επομένω, το βιώσαμε πιο άνετα, πιο εύκολα. Και ε, γιατί υπάρχει και συντονισμό λόγω τη τεχνολογία πολύ μεγάλος των κρατών, των μελών, των κυβερνήσεων. Παλιά για να συνεννοηθεί κανεί, ε, πρέπει να πάει με τα πόδια ή με ζώα ή και ολόκληρα κράτη έκαναν μήνες απόσταση για να, για να επικοινωνήσουν και πάλι με επομένως αυτή η γρήγορη επικοινωνία έφερε και τα γρήγορα αποτελέσματα και κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά αξιοσημείωτο σε σχέση με την πανδημία είναι ότι τόσα πολλά κέντρα ερεύνης και εργαστήρια σε όλο τον κόσμο και οι φαρμακευτικέ εταιρείε έχει σημασία που είναι γίγαντε και εν πάση περιπτώσει κυνηγούν το κέρδο, άρα είναι ανταγωνιστικέ. Συμφώνησαν ταχύτατα ότι θα συνεργάζονται επί 24 ώρου βάσεω όλοι μαζί ε, μεταξύ του για να κερδίσουν το πρώτο σκέλο τη κατανόηση του, του, ιστού του ιού. Και από εκεί και πέρα θα έκανε ο καθένα το δικό του παιχνίδι. Και πράγματι γι αυτό κερδίθηκε το εμβόλιο τόσο γρήγορα. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό, ότι μπόρεσε να επικοινωνήσει η ανθρωπότητα σε εκατοντάδε φορεί και επίπεδα, πολλά από τα οποία ήταν και κερδοσκοπικά, δηλαδή είναι επιχειρηματικά. Ε, τα περισσότερα ήταν επιχ... ερευνητικά και πανεπιστημιακά. Αλλά ήταν και ολόκληρε φαρμακευτικές φαρμακευτικέ εταιρείε οι οποίε μπήκαν σε αυτό, γιατί είχαν τεράστια ερευνητικά κέντρα και αυτέ και κερδίθηκε κάτι που θα χρειαζόταν χρόνια για να βγει. Πώ είδατε ταυτόχρονα όμω και αυτή τη μεγάλη άρνηση που είδαμε όσον αφορά τα εμβόλια. Εντάξει, κοιτάξτε, οι κοινωνίε έχουν ένα ποσοστό πάντα ανθρώπων οι οποίοι ε, 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 σα, έχουν διαφορετική στάση. Δεν είναι. Ε, δεν είναι ομογενείς οι κοινωνίες ποτέ και όσα καθεστώτε ποτέ στήθηκαν πιστεύοντας ότι οι κοινωνίες μπορούν να γίνουν παρόμοιες και συμπαγείς τα πέτυχαν. Γιατί ε, υπάρχει πάντα ένα, μια πλευρά μας που είναι διαφορετική και κάποιων ατόμων Πολύ διαφορετικά. Ε, και υπάρχουν και τάσεις μέσα στην κοινωνία που βρίσκουν ευκαιρία να εκφραστούν με διάφορους τρόπους. Δηλαδή, αν αναφέρεστε στους αρνητές, ε, είναι εντυπωσιακό ότι περιλαμβάνει ακρέους αριστερούς, ακραίου δεξιούς, θεού, θεοσεβούμενους. Είναι η, μαγικό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, είναι... Η, π, τι να πω... Στο μέλλον θα γραφούν υπέροχα θεατρικά έργα με αυτή την ιστορία. Σήμερα τι θεωρείτε φρέσκο και τι γυρασμένο για σας προσωπικά Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι φρέσκο είναι το γεγονός ότι ε, η ανθρωπότητα έχει απομακρυνθεί από την πόλωση Έχει σημασία αυτό Και α, η πόλωση ήταν πρώτα-πρώτα ο ψυχρός πόλεμος Ο οποίος ε, μετά το 90 και την νίκη της μιας πλευράς ε, σταδιακά έχει πια μπει σε άλλο επίπεδο δεν, δεν είναι απολωμένη η ανθρωπότητα καθόλου οπωσδήποτε με τον ίδιο τρόπο όπως ήταν τότε ιδεολογικά και ε, ε, επίσης η, η πόλωσή της είναι σε θέματα πολύ πιο λεπτά ε, όχι μεγάλα και συνολικά ε, αυτό ε, έχει μια δροσιά γιατί η, η πόλωση γενικά είναι δηλητηριώδες πράγμα. σε κάνει να μην σκέφτεσαι και η ανθρωπότητα στην περίοδο του ψυχρού πολέμου ε, το έζησε αυτό. Δηλαδή ε, ε, όταν ε, όταν πολώνεσε δύσκολα παίζεις με τις ενδιάμεσες ε, μικροκαταστάσεις που θα μπορούσες να έχεις προσέξει και να σου έχουν φέρει σε άλλες πλευρές. Και κατα την γνώμη μου το ίδιο συμβαίνει και με την ελληνική κοινωνία. Η αίσθησή μου είναι ότι σε αυτή εδώ την κοινωνία που η πόλωση κρατάει πάνω από έναν αιώνα, δηλαδή αν πάρει κανείς τον εθνικό διχασμό από το 15-16, στην ουσία μέχρι σήμερα είμαστε μια κοινωνία σε πόλωση και ιδιαίτερα φυσικά μετά τον εμφύλιο του 49-49. Ε, ε, μια πόλωση η οποία είναι συνέχη. Ε, δεν αφήσαμε επί 70-80 χρόνια να ξεχάσουμε αυτό το γεγονός Και κατά τη γνώμη μου ε, η αίσθησή μου είναι ότι τα τελευταία λίγα χρόνια ε, έχουμε μετακινηθεί από αυτή την πόλωση Χωρίς να πάψουμε να είμαστε πολιτικά ε, ενεργοί ε, Αλλά νομίζω ότι πολλοί από εμά καταλάβαμε πόσο ανόητοι πλέον είναι Κάποτε είχε νόημα. Τώρα πλέον δεν έχει. Άρα είναι γυρασμένη, θα λέγατε, η πόλωση από ό,τι ε, καταλαβαίνω. Ναι, κατά τη μου. Πλέον δεν έχει κανένα νόημα. Ναι, δεν έχει. Ε, δεν έχει νόημα. Νο... Έτσι κι αλλιώ <laughs> δεν έχουν. Ε, Κάποιε εποχέ μπορεί να είναι έντονε οι, οι ζημώσει και να εκ των πραγμάτων. Ανθρω... Ανθρώπινη κατάσταση είναι και η πόλωση, δεν είναι να τη ρίχνει κανεί ανάθυμα. Αλλά ε, παραιτηταμένε πολώσει είναι τελείω νοσηρέ και αυτοκτονικέ. Η ελληνική κοινωνία είναι η απόλυτη αυτοκτονική κοινωνία δηλαδή και παρέτεινε αυτή την πόλωση και την παρατείνει ακόμη. Δεν έχει διαφύγει από αυτήν. Κατά τη γνώμη μου είναι σαν να ήταν χτες yeah. αυτή η ιστορία της, του εμφυλίου, ας πούμε. Και α, α, η αίσθησή μου είναι ότι ε, φθήνει. Γιατί λέτε πόλους. ότι η ελληνική κοινωνία είναι μια αυτοκτονική κοινωνία? Γιατί διατηρεί ειδονικά τις πολλώσεις και τους συγκρούσεις. Δεν είναι. είναι μια κοινωνία που δεν μπορεί χωρίς σύγκρουση. Είμαστε εθισμένοι σε, αυτό, σε αυτή την κατάσταση Μόνο ότι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων Να δει κανεί, Είναι πολιτικά Δεν είναι κοινωνία της συζήτησης Δεν θέτει κανείς θέματα για συζήτηση Απλώς ρίχνει ένα ανάθεμα Θέλω να πάμε και στο θέμα της ε, Υπερπληροφόρησης Αισθάνομαι ότι ζούμε σε μια εποχή Που είμαστε δέκτες μιας Τεράστιας υπερπληροφόρησης Αλλά ταυτόχρονα σαν να λείπει η γνώση Εσείς πως το βλέπετε. Κοιτάξτε, η γνώση είναι εσωτερική διαδικασία. Και αυτή μόνο αν αποφασίσει θα την κάνει. Φυσικά μπορεί και η, 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 ο περίγυρός σου να δημιουργεί ένα κλίμα που να σε οθεί ευκολότερα στην εσωτερική αναζήτηση. Ε, αλλά πάλι είναι στο δικό σου γήπεδο το να κερδίσει τη γνώση. Η γνώση σημαίνει τη δική σου διάθεση να αναλύσεις, να αναλυθεί, να ταπεινωθείς, να βάλεις τον εαυτό σου σε μια θέση παρατηρητή, να μειώσεις την αλαζονία σου, την έπαρσή σου και αυτό πάντα γίνεται. Μάλιστα, σε αυτό τον υπερπληροφόρηση που είπατε, επειδή ακριβώς υπάρχουν τεράστια εκδοτική παραγωγή σε όλο τον κόσμο, εύκολα προσβάσιμη, όσοι θέλουν να κατακτήσουν τη γνώση την κατακτούν. Απλώς είμαστε πολύ περισσότεροι από ποτέ, δηλαδή είμαστε σχεδόν 8 δισεκατομμύρια και επομένως τα ποσοστά και οι αναλογίες έχουν διευρυνθεί και επειδή ως άνθρωποι θέλουμε να χαλαρώνουμε και αυτό είναι εύκολο, μαθαίνουμε άπειρες πληροφορίες για χαζά πράγματα. Αλλά δεν πειράζει και τα χαζά πράγματα. Είναι μέσα στη ζωή. Απλώ είναι το ποσοστό που θα θέλει να ζει με αυτά. Την περασμένη χρονιά γιορτάσαμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Όμω όλα αυτά φαντάζομαι που υπολογίζονταν να γίνουν επισκιάστηκαν από την υγειονομική κρίση. Έμεινε κάτι γιατί νομίζω ότι και λόγω της πανδημίας μια ευκαιρία που είχαμε για αναστοχασμό νομίζω χάθηκε. Εσείς τι πιστεύετε. Εγώ πιστεύω ακριβώς το αντίθετο. Πιστεύω ότι η πανδημία ήταν ισοτήρια για αυτήν την, ε, ε, τα 200 χρόνια. Γιατί γίναμε, κάναμε καταπληκτικά πράγματα. Η προηγούμενη χρονιά ήταν καταπληκτική χρονιά. Θεωρώ ότι θα μείνει στην ιστορία αυτό που έγινε για τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για την κοινωνία μου. Δεν υπάρχει μουσείο, δεν υπάρχει ερευνητικό κέντρο, δεν υπάρχει πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει δήμος που να μην είχε ετοιμαστεί για τα 200 χρόνια. Και η εκδοτική εκεί. Τι να πούμε τώρα, ε, η, η τηλεοπτική σταθμή που ο καθενα ειχε είχε τεμάσει δύο-τρία ντοκιμαντέρ για την επανάσταση Ποια ήταν υπερβολή η παραγωγή ντοκιμαντέρ για την επανάσταση και οπτικού υλικού Και ε, όσα τουλάχιστον παρακολούθησα και σε αρκετά μετέσχα και όλες γιατί μου ζητούσαν άνθρωποι να μετάσχω Δεν τα είδα ολοκληρωμένα, ε, σχεδόν κανένα, αλλά η αίσθησή μου ήταν ότι ήταν σοβαροί άνθρωποι, αρκετά πίσω από αυτό που κάνανε και από φίλους που τα είδαν, είχα ακούσει καλά λόγια. Βιβλία, ε, ασύλληπτα, σπουδαία. Ε, συνέδρια, καταπληκτικά, για πρώτη φορά δηλαδή με, ας, διεθνή. Ε, το, στο Χάρβαρτ, εκδοτική οίκη παγκοσμίου κλάσεως ε, ασχολήθηκαν με την Επανάσταση του 20ο και όχι από μόνοι τους, δηλαδή εμείς ε, από εδώ είχαμε, στρώσει το χαλί γι' αυτό. Θεωρώ ότι όχι απλώ ήταν κερδισμένο, θα μείνει, θα μείνει αποτυπωμένη αυτή η χρονιά με εκπληκτικέ εκδόσει. Εκπληκτικέ όμω. Και σπουδαίε συμβολ, συμβολέ που δεν έχουν τελειώσει. Ακόμη γίνονται δράσει για το 2021 και θα γίνονται μέχρι το 30. <laughs> Έχει σημασία αυτό, διότι φέτος α πούμε, εκτό του ότι έχουν μείνει ορφανέ εκδηλώσει από την προηγούμενη χρονιά, όχι λίγε, ε, είναι τα 200 χρόνια από τα δερβενάκια, τα 200 χρόνια από τη σφαγή της Χίου, ξέρετε, τα 200 χρόνια από, την, από τη λήξη της Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου. Κάθε φορά έχεις κάτι σπουδαίο να τονίζεις και να αναστοχαστείς. Νομίζω ότι είχε αυτό το χαρακτηριστικό. Ας πούμε το Πανεπιστήμιο Θηνών επί τρία χρόνια γιορτάζει το... Το 21 έχει το, στον προγραμματισμό του εδώ και τρία χρόνια το 21 και απλώ ε, απλώς το 21 κορύφωσε τις δράσεις του. Το ίδιο έγιναν και από άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Έφτασε αυτό, θεωρείτε, στον Έλληνα πολίτη. Πάρα πολύ. Πολύ περισσότερο αν δεν είχαμε την πανδημία. Γιατί εκείνο που έλειψε με την πανδημία είναι το να ακουμπιστούμε. Αυτό είναι σοβαρό. Γιατί ε, η επανάσταση έχει ένα συνολικό κοινωνικό χαρακτήρα και θα ήταν σπουδαίο να είχε και για μα αυτό να ακουμπιστούμε, να βρεθούμε κάπου έτσι σωματικά μαζί. Και να το γιορτάσουμε Από την άλλη ε, Όπως αποδείχθηκε λόγω της πανδημίας Ένα άτομο σαν εμένα που δεν είμαι της τεχνολογίας Και τα λοιπά Είναι βέβαιο Έχω μέσα στη διάρκεια του 2021 Είχα τουλάχιστον 250 ομιλίες Εκτός από δράσεις Αν τις έκανα χωρίς WebEx Σε κάθε ομιλία θα ήταν 100, 200 άνθρωποι ε, Με WebEx ήταν και 500 και 600 και 700 άνθρωποι Και ε, λέω τη δικιά μου εμπειρία Είμαι βέβαια ότι το ίδιο ισχύει και για τους άλλους ε, Ανθρώπους που μετέσχαν Μέσω της τεχνολογίας δηλαδή Αυξήθηκαν οι άνθρωποι που παρακολούθησαν δράσεις Πέρυσι είχαμε το 2021 Φέτος έχουμε το 2022 100 χρόνια από τη μικρή καταστροφή τι, τι θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε για τον φετινό, όχι εορτασμό όπως πέρυσι, αλλά μια καταβήθηση σε αυτό που είχε γίνει πριν 100 χρόνια. Και το 2021 έχει πολλές πλευρές για καταβήθηση και τουλάχιστον σε όσα εγώ είχα υπόψη μου, δεν έχω υπόψη μου το σύνολο της επικράτειας, ε, υπήρξαν ε, σημαντικότατες συμβολές στο να ξεφύγει κανείς από την εύκολη Έπαρση και τονισμό του θετικού και να καταβυθιστεί σε μια ανασκόπηση και των δύσκολων και των τραυματικών και των λυπηρών και όλα τα όσα έχει. Και λογικό. Δεν υπάρχει τέλεια κοινωνία. Και μάλιστα όταν γίνονται τέτοια μεγάλα γεγονότα ανατροπής, όλοι οι χαρακτήρες μας μπαίνουν στο παιχνίδι και αναδεικνύονται χαρακτηριστικά πολλές φορές που δεν τα ξέρουμε. Ε, θέλω να πω και εσείς και εγώ αν βρισκόμασταν σε μία συνάφεια, όπως βρέθηκαν οι άνθρωποι το 21, με τον κίνδυνο του θανάτου να είναι πραγματικά ε, πάνω από το, τη ζωή σου, δεν ξέρω τι χαρακτήρα θα βγάζαμε, θέλω να πω εν ασφαλεία πολλά μπορεί να λες και πολλά μπορεί να δείχνεις ε, το 22 και αυτό έχει πολλές πλευρές έχει και πλευρές για μεγάλη για τονισμό πραγματικά θετικών στοιχείων της ιστορίας μας και άλλων λυπηρών ε, ήταν ένα παιχνίδι που το προσπαθήσαμε και το χάσαμε. Αν είχε κερδιθεί εντάξει όλα παίζονται στο, στο περίπου έτσι και όλα τα δείχνει το μέλλον και εκεί η, Έλληνα, η Ελλάδα Προσπάθησε να παίξει ένα πολύ γερό παιχνίδι, τολμηρό παιχνίδι Και το χάσε ε, Θα μπορούσε και να το κερδίσει Δηλαδή εκείνη την εποχή κερδιζόταν και πράγματα Αν το είχαμε κερδίσει Τα αρνητικά που τώρα τονίζουμε δεν θα, το, θα τα τονίζαμε με τον τρόπο αυτό Θα λέγαμε έγινε εκεί μια αστοχία, Αλλά το αποτέλεσμα είναι το θετικό Εκεί όμως είχαμε το αρνητικό αποτέλεσμα Και γι' αυτό... Όμως πρέπει να σας πω κάτι. Το ότι ήρθαν 1,5 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι εδώ ε, είχε αναπόφευκτα και πολλές θετικέ πλευρές τις οποίες και μπορούμε να αναδείξουμε και το οφείλουμε και όλες γιατί οι άνθρωποι που ήρθαν και τσαγανό είχαν και υπομονή και αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια και εργατικότητα ήταν ωραίοι Έλληνε που συνέβαλαν Και στην οικονομική ε, στην αχθή και οικονομία της Ελλάδας, μέσα στο μεσοπόλεμο δηλαδή είχαμε δείκτες οικονομικών επιδόσεων, μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε το κράχ του 29 πολύ καλά. Είμαστε από τις χώρες που αντιμετώπισαν το κράχ του 29 πραγματικά επιτυχημένα. Φυσικά η οικονομία μας δεν ήταν τόσο δυναμική ώστε να έχει τις βλάβες που είχαν οι πραγματικά δυνατές οικονομίες διότι τα, τα κράχα βλάπτουν πάρα πολύ όσο πιο πολύ Δυνατή είναι η οικονομία. Οπότε, ποιο θα τι είχε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, η Αγγλία, η Γαλλία θα είχε το, το, τα μεγάλα πλήγματα, λέω τώρα, η Γερμανία. Αλλά και η Ελλάδα είχε το μυρδικό τη από τα προβλήματα. Και όμω τα αντιμετώπισε εξαιρετικά το 29. Το κράχο, όχι ότι δεν είχε κραδασμού, αλλά το αντιμετώπισε. Χάρη και σε αυτά. Ε, θα γυρίσω για κάτι τελευταίο στο 1821. Πείτε ότι μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και επιστρέφουμε τότε, που την ξέρετε καλά εκείνη την περίοδο. Πείτε μας κάτι από την Αθήνα που δεν γνωρίζουμε και για να είμαι δίκαιο πάντα σας ακούμε ενδιαφέρον όταν περιγράφετε ένα άγνωστο θεωρώ γεγονός τη μάχη του Φαλήρου. Αλλά πείτε μου εσείς mm. τι θα διαλέγατε. Ένα γεγονός που καθημερινά περνάμε έναν δρόμο όπως η λεωφόρο Συγκρού αλλά μπορεί να μην ξέρουμε ότι εκεί έχει γίνει μια αιματοχυσία. Σε, αυτή τη σε αυτό το ναι. λεωφόρο χοντρικά, λίγο πιο μέσα σε αυτό που λέγεται ανάλατος υπάρχει... Υπάρχει η στάση λεωφορείου ανάλατος Εκεί έγινε η μεγάλη μάχη Αλλά στην πραγματικότητα σε όλη την περιοχή Μεταξύ Ακροπόλεως η, Ακ, η Ακρόπολη των Αθηνών ήταν το άκρο Πραγματικά της Αθήνας Από εκεί και πέρα ήταν αλάνα Άδια από σπίτια Μέχρι το Φάλιρο Εκεί έγινε ίσως η πιο κρίσιμη μάχη Του αγώνα Και ήταν μοιραία γιατί Ήταν η πρώτη φορά που Οι Έλληνες ήταν περισσότεροι από τους Τούρκους Ποτέ σε μάχη που δώσαμε δεν ήμασταν περισσότεροι και στη μάχη του Φαλήρου ήμασταν περισσότεροι. Και ποτέ δεν είχαμε τόσους πολλούς νεκρούς. Υπολογίζεται ότι την πρώτη ώρα είχαμε τουλάχιστον χίλιους νεκρούς. Και η ήττα μας ήταν η μεγαλύτερη που υπέστησαν ποτέ οι ελληνικές δυνάμεις. Και τότε έμοιαζε ότι όλα πάνε χαμένα. Δηλαδή η αίσθηση ήταν ότι δεν έχει πολύ περιθώριο η Επανάσταση. Ε, το άλλο που δεν γνωρίζουμε είναι ότι η Ακρόπολη, τον, η Ακρόπολη που ήταν το κάστρο της Αθήνας, το κάστρο, κάστρο τη ε, της Αθήνας, είχε μια ιστορία περίπου σαν το Μεσολόγγι. Διότι ε, η, ενώ οι Τούρκοι μετά την πτώση του μεσολογίου ο Χρουσίτ, δηλαδή ο οποίος είχε πάρει το Μεσολόγγι, έφερε τις δυνάμεις του και χτύπησε την Αθήνα και την πήρε την πόλη. Ε, ωστόσο δεν μπορούσε να πάρει το κάστρο, δηλαδή την Ακρόπολη, ε, η οποία και άντεξε ένα χρόνο πολιορκίας. Όσο διήρκησε και η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογίου, δηλαδή το Μεσολόγγι πολιορκήθηκε επί ένα χρόνο, ολόκληρο, από Απρίλιο μέχρι Απρίλιο. Και τελικά Έπεσε τον Απρίλιο. Φυσικά το Μεσολόγγι έπεσε με αυτόν τον λαμπρό τρόπο. Δηλαδή, ότι αποφάσισαν να μην παραδοθούν και να βγουν και όποιο σκοτωθεί, σκοτώθηκε και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Ε, στην περίπτωση τη της Ακρόπολης των Αθηνών, μέσα, μέσα στην Ακρόπολη ήταν κλεισμένοι σχεδόν μόνο ένοπλοι άντρε. Έχει σημασία γιατί στο Μεσολόγγι ήταν και γυναικόπαιτα. Και ε, πολέμησαν επί ένα χρόνο. Αντιμετώπισαν την πολιορκία των Τουρκών και η μάχη του Φαλήρου Αναλάτου έγινε για να νικηθούν οι Τούρκοι και να απελευθερωθούν από την πολιορκία οι πολιορκούμενοι πάνω στο κάστρο αυτό δεν επετεύθη με τη μάχη γιατί είχε αντίστροφη απόλυξη από όσο περιμέναμε και τελικά οι πολιορκούμενοι στην Ακρόπολη παραδόθηκαν αντίθετα από το μεσολόγιο παραδόθηκαν στους Τούρκους δηλαδή κάνανε συμφωνία παράδοσης που ήταν μια συγκεκριμένη διαδικασία όταν ένα, πολιο... κάποιοι πολιορκημένοι αποφάσιζαν ότι θα παραδοθούν σήκωναν σημαία που σήμαινε ότι θέλω να συζητήσω επίσημοι από την πολιορκούμενη πλευρά βγαίναν έξω για να συναντήσουν επισήμου των πολιορκούντων γινόταν συζήτηση και δίδονταν εχέγγυα συμφωνία και δίδονταν εχέγγυα από την πλευρά των πολιορκητών ότι δέχομαι την παράδοσή σου με αυτούς τους όρους θα βγεις πάντα περιελάμβανε ότι προστασία της ζωής του παραδομένου μου είχε κάνει εντύπωση και ότι τα πτώματα είχατε πει ότι έμειναν, εκεί έμειναν, έμειναν άτεφα, αυτό είναι συγκλονιστικό συγκλονιστικό πράγμα ε, στην περίπτωση μια και το ρωτάτε, η ελληνική πλευρά, που δεν ήταν μόνο Έλληνε, κατά κύριο λόγο ήταν Έλληνε μέσα, ήταν και κάποιοι φιλέλληνε, ο Φαβιέρο λοιπά ε, Γενναίοι άνθρωποι, όλοι και Έλληνε και φιλέλληνε, κρατήσανε γερά. Τελικά αποφάσισαν να παραδοθούν και έγινε η συζήτηση με του Τούρκου. Οι Τούρκοι δια, του διαβεβαίωσαν ότι θα βγουν και θα περάσουν. Ασφαλώς μέσα από τα τουρκικά Στρατεύματα Και θα φτάσουν στην θάλασσα Και εκεί θα τους παρελάβει πλοίο για να φύγουν Και το τήρησαν, τις τήρησαν Αυτή τη συμφωνία Οι Τούρκοι άρα οι πολιορκημένοι φύγανε ε, Ανέπαφοι τελικά ε, Έφτασαν δηλαδή ασφαλείς Στο σημείο Ωστόσο τα πτώματα Των χιλιάδων Ελλήνων ε, Αφέθηκαν εκεί επί χρόνια επίτιδες, ε, ε, Από τους Τούρκους ε, κοιτάξτε, τρία χρόνια αργότερα υπογράφηκε το πρωτόκολλο του Λονδίνου 3 Φεβρουαρίου του 1830 Έτσι. Ε, Με το οποίο και η Ελλάδα έγινε εθνικό ανεξάρτητο κράτος ε, Τα σύνορα ορίστηκαν στην περιοχή Λαμίας περίπου Σπερχιού ε, Αλλά αργότερα έγιναν διαδικασίες και ορίστηκαν το 32 στη γραμμή Αμβρακικού παγασιτικού Πάντως η Αθήνα έτσι κι αλλιώ, οπωσδήποτε και αν ήταν τα σύνορα, ήταν μέσα στην, στο νέο κράτο. Θέλω να πω. Ε, ωστόσο, η τουρκική πλευρά δεν έφυγε από την Αθήνα μέχρι το 1933. Έμεινε μέσα στην πόλη. Και έφυγαν το 1933 οι Τούρκοι. Γι' αυτό και δεν μπορούσε η Αθήνα να οριστεί η πρωτεύουσα. Δεν, δεν υπήρχε αμφιβολία ποια θα ήταν η πρωτεύουσα. Που δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ποια θα είναι η πρωτεύουσα. Μόνο η Αθήνα θα μπορούσε να είναι η πιο διάσημη πόλη των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και ήταν και στο σημείο που ήταν και με το κάστρο τη και όλα αυτά. Ε, Όμω δεν μπορούσε να οριστεί η πρωτεύουσα τη Ελλάδα, γιατί δεν, υπήρχε, δεν, δεν ήταν στον έλεγχο των Ελλήνων. Ε, και ε, όταν οι Έλληνε ήρθαν μετά το 1933, που έφυγαν πια οι Τούρκοι και από την πόλη και από όλη την περιοχή. Ε, Βρήκαν πλέον μόνο τα κόκαλα Χιλιάδες κόκαλα ε, Σπασμένα ε, Γιατί τα ζώα τα έσπαζαν Για να φάνε τα μεδούλια κτλ Όλη η παιδιάδα αυτή Ήταν σπασμένη με κόκαλα Μέχρι τέλος επίτηδες τα είχαν αφήσει Για να θυμίζουν στους Έλληνες ε, Την ήττα τους Πάτως ε, ακούγοντας τώρα να λέτε όλα αυτά γνωρίζουμε ιστορία Γιατί μαθαίνουμε και πολλούς μύθους ανάμεσα στις αλήθειες αλλά ο τρόπος νομίζω που την μαθαίνουμε την ιστορία ειδικά στο σχολείο είναι λίγο προβληματικός Κοιτάξτε τώρα να σας πω κάτι εγώ υποτίθεται ότι είμαι επαγγελματία ιστορικός και ξέρω πέντε πράγματα δηλαδή όσο και να διαβάζεις ε, λίγα είναι δε, δεν ξέρω τι θα πει ξέρω η ιστορία ε, όλο διαβάζω κάτι καινούριο και λέω αχ θέλω αυτό δεν το ξέρω και πφ, νιώθω νιώθω την συντριβή μου ότι είναι τόσα πολλά που δεν ξέρω και φυσικά δεν υποθέτω ότι, ότι αυτό είναι πραγματικό για πολλούς από εμά. έτσι και αλλιώ πορευόμαστε προσπαθώντας να καταλάβουμε ξέρουμε πάντοτε ότι είναι μισερά αυτά που ξέρουμε γιατί δεν έχουμε και όλα τα στοιχεία. Κάνουμε και γέφυρε για να καταλάβουμε τα στοιχεία και κάνουμε και αναγωγέ και κάνουμε και υποθέσει και όλα αυτά να, για να συλλάβουμε μια εποχή. Όλα, όλα αυτά είναι επιρρεπή. Και σε υποκειμενισμού, έντιμου υποκειμενισμού, αλλά είναι επιρρεπή σε όλα αυτά. Τώρα στα σχολεία δεν περιμένουμε να μάθουμε ιστορία από το σχολείο, σε καμία χώρα του κόσμου. Στο σχολείο μαθαίνει πέντε πράγματα, τέλο πάντων όσο το δυνατόν πιο συγκροτημένα για να καταλάβεις κάποιες, κάποιες γενικές πλευρές των πραγμάτων από εκεί και πέρα από άλλους δρόμους μαθαίνεις βαθύτερα είτε διαβάζοντας εσύ είτε παρακολουθώντας αν είσαι φιλομαθής τι να πω διαλέξεις είτε με άλλους τρόπους Το λέω γιατί τα προγράμματα σπουδών είναι κάπως πεπαλαιωμένα με την έννοια ότι έχει τύχει να γίνεται αστείο το γεγονό ότι ο πατέρα και ο γιο μπορεί να είχαν το ίδιο βιβλίο ιστορίας Αυτό δεν είναι παράλογο. Ειδικά σε μια εποχή όπω είναι η τέταρτη πλέον βιομηχανική επανάσταση. Αυτό σημαίνει στην Ελλάδα η είστε... ναι. Δεν παρακολουθώ και πολύ, Στη... αλλά εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι αλλάζουν συνέχεια τα βιβλία σε αυτή τη χώρα. Συνεχώ υπάρχει επιθετικότητα απέναντι στα βιβλία ότι δεν είναι σωστά και το Παιδαγωγικό Ιστιτούτο άλλωσε κάθε τόσο βιβλία σε σημείο αστείο. Ε, ε, αυτό είχα καταλάβει εγώ ότι γίνεται. Δεν, δηλαδή είχα την αντίστροφη αίσθηση, αλλά μπορεί να έχετε δίκιο. Δεν το, δεν το γνωρίζω. Δεν πειράζει να είναι και παλιό το βιβλίο. Θέλω να πω, δεν είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστέ η ιστορία. Στου ηλεκτρονικού υπολογιστέ, ένα μήνα να μην έχει ενημερωθεί για τα καινούργια άρθρα, έχει μείνει πίσω. Στην ιστορία μπορεί να είσαι μια δωρά και με παλιά βιβλία. Θέλω να πω. Το λέω με την έννοια δεν πάει κάτι λάθο, κατά τη γνώμη σα, στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ε, κοιτάξτε, πρέπει να το ξαναρχίσουμε από την αρχή. Αλλά όχι για του λόγου που λέτε. Συνολικά εννοείται. Γιατί έχει χάσει την απαιτητικότητά του, έχει, κάθε, έχει χάσει κάθε ουσία συζήτηση. Γιατί όλα τα παιδιά παίρνουν αλφα. Όλα παίρνουν αλφα στο δημοτικό, και όλα 19 και 20 στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Πρόκειται περί γελιότητα. Γελάει με αυτό. Έχουμε του περισσότερου αριστούχου στον κόσμο που δεν ξέρουν να κλείνουν ο άνθρωπο του ανθρώπου. Και παίρνουν 19 και 20 και μπαίνουν σε σχολέ φιλολογία. Δεν είναι για τα άλλα που λέτε. Εδώ είμαστε πια άνθρωποι του Νάντερτελ. Έχουμε γίνει με το του μηδέν, δηλαδή. Θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Τώρα θα περάσω στα πανεπιστήμια. Τι εικόνα εισπράτετε από του φοιτητέ σα. Κάξτε στα ελληνικά πανεπιστήμια μπαίνουν όλοι. Δεν υπάρχει. Είναι έτσι όπω έχει γίνει το πράγμα. Είναι όλοι οι αριστούχοι. Όλοι οι αριστούχοι έχουν γίνει άπειρα σχολές και τα ΤΕΗ γίνανε πανεπιστήμια, ο ΑΕΗ. Έχει γεμίσει η Ελλάδα τώρα, ο κάθε τόσο προσπαθούν να τα συμμαζέψουν γιατί είναι και σπαρμένα, δεν είναι μόνο τι έγιναν πανεπιστήμια αλλά αντί να είναι μαζεμένα τα, οι σχολές το Πανεπιστήμιο Θεσσαλία έχει μία σχολή στα Τρίκαλα, μία στην Καρδίτσα, μία στη Λάρισα, μία... Ό,τι να είναι, αυτά λέγονται τώρα πανεπιστήμια. Το Πανεπιστήμιο, ξέρω, Πατρών, έχει το γκρίνιο, έχει τη μεζολόγηση, θα σα γελάσω. Σπαρμένα πράγματα. Αυτό δεν είναι πανεπιστήμιο. Έχει νόημα που είναι τα πανεπιστήμια, πανεπιστήμια, δηλαδή να είναι συγκεντρωμένα, να υπάρχουν επαφή. Αυτά γίνονται για να πουλούνται σουβλάκια στου φοιτητέ στι διάφορε πόλεις και να νοικιάζονται καρσονιέρε. Ε, περί αυτού πρόκειται. Δεν έχει πίσω από αυτό. Μια πραγματικά, ένα πραγματικά συνολικό εκπαιδευτικό στόχο. Αν είμαστε σοβαροί, θα είχαμε τρία-τέσσερα για το μέγεθο τη χώρα καλά πανεπιστήμια, πραγματικά σοβαρά πανεπιστήμια και απαιτητικά πανεπιστήμια. Πανεπιστήμιο σημαίνει δουλεύω γερά, σκληρά για να αποδώσω. Και Άχαμε ταυτόχρονα και αυτά. σε όλα αυτά βλέπουμε τα προβλήματα ανομία να εξακολουθούν να υπάρχουν. Καλά, και ξέρω είναι ότι. Είναι ένα τώρα πια. Έχουν την κατάσταση. Πώ μπορεί, σας... μπορεί να λυθεί αυτό το πράγμα, δηλαδή. Ε, Σα εκπλήττει. Είναι, είτε πραγματική η εκπληξή σας. Εδώ έχουμε μια κοινωνία η οποία όταν πριν 10 χρόνια διάφοροι νέοι που παριστάνουν τους, τους προοδευτικούς και τους εξαγριωμένους κτίζανε καθηγητές να επαναλάβω κτίζανε καθηγητές με μυστρή και με, και με υλικά, υλικά οικοδομής on camera όχι του κτίζαν. Του έβλεπε και η κάμερα και φαινόταν και στι ειδήσει. Αντέδρασε η ελληνική κοινωνία. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, μόνο αυτή η εικόνα θα είχε φέρει πλήρη ανατροπή των πραγμάτων. Θα έβγαινε η ίδια η κοινωνία και θα έλεγε τέρμα, τέρμα. Κάντε ό,τι πρέπει για να σταματήσει. Ακόμη, τίποτα. Τίποτα. Η ελληνική κοινωνία το μόνο που θέλει, αφού δεν αντέδρασε, είναι απλώ να πάρει ένα πτυχίο του παιδί του. Όχι να μάθουν πραγματικά, πραγματικά βαθιά και να μάθουν και ήθος Εντάξει, έχουμε επιτρέψει τα πάντα. Μέσα στα πανεπιστήμια υπάρχει όποιο θέλει μπαίνει. Άνομοι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν και μια ταμπέλα δίθεν ότι είναι, ε, ξέρω εγώ, ιδεολογικά απασχολούμενοι. Τίποτα. Μια καμόρα, κυριολεκτικά. Καμόρα είναι μέσα στα πανεπιστήμια εδώ και 50 χρόνια. Καμόρα. Είναι και εγκληματικέ ομάδε, δηλαδή ε, έμποροι ναρκωτικών, κανονικά. Ε, ολόκληρες, ολόκληρα τμήματα. Ε, κτηρίων, α πούμε, είναι από τέτοιου τύπου. Πού είναι η ελληνική κοινωνία να αντιδράσει, σκοτώ. Τι νοιάζει. Το κράτο. Όποτε το κράτο πάει να κάνει οποιαδήποτε κίνηση για να περιοριστεί, είναι φασιστικό. Ε, εντάξει, τι να πω. Στην Ελλάδα όλα είναι φασιστικά. Όταν πα να καθαρίσει έναν χώρο, είναι φασισμό. Όταν πα να βάλει κανόνε, είναι... αλήθεια καταλήθεια αυτό, είναι φασισμό. Μήπω το αντίστροφο είναι. Αυτοί οι οποίοι κατηγορούν του άλλου για φασίστε είναι φασίστε. Λέω τώρα. Έχετε βρεθεί και σε δύσκολε θέσει. Ενώ... Πώ δεν έχει βρεθεί. Ε... Έχετε μπει σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Έχετε δει την εικόνα των ελληνικών πανεπιστημίων υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει αυτό το. Η ανομία, η βρωμιά, η. Ε, οποιοδήποτε. Καλό που να είναι, ό,τι να είναι. Κρέμονται, σκρέε καταστάσει, βίε, ομάδε περιφέρονται. Το να ήταν μια εποχή το οποίο θεωρούνταν κανονικό τη να κυκλοφορούν τύποι με καλυμμένα. Οι κουκουλοφόροι. Οι οποίοι ήταν και στο πυρόβλητο. Οι κουκουλοφόροι. Και ολόκληρα κόμματα τα οποία κατηγορούσαν του κουκουλοφόρου τη κατοχή, οι οποίοι υπεδείκνυαν τους, γενναίου ε, ανθρώπου γενναίους ανθρώπους που, που πάχονταν των Γερμανών και λέγαν εκείνους κουκλοφόρους με αρνητικό πρόσωπο, τους κουκλοφόρους που κυκλοφορούσαν στην Αθήνα. Την καίγανε, καταστρέφαν τα πάντα και κατέστρεφανε τα πανεπιστήμια, τους, τους, καλύπτανε ιδεολογικά. Ό,τι πείτε παιδιά, ό,τι πείτε, πόση τρέλα μπορεί να έχει πια αυτή η κοινωνία. Επίση, γίνεται συζήτηση για το άσυλο και την πανεπιστημιακή αστυνομία. Για σα, είναι πρώτον η κατάργηση του ασύλου, έχει αποδώσει και δεύτερον, μπορεί η πανεπιστημιακή αστυνομία να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα που συζητάμε. Πρώτα-πρώτα, η κατάργηση του ασύλου σημαίνει ότι θα την εφαρμόσει. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι θα καλεί. Είσαι κοσμήτορα, είσαι καθηγητή, είσαι πρίτανη. Όταν κάτι δει, αμέσω καλεί την αστυνομία που έρχεται, σωστά. Και δεν χρειάζεται η απόφαση τη συγκλήτου. Γιατί παλιά, για να δει η αστυνομία, έπρεπε να μαζεύσει. Δηλαδή, σε μία εβδομάδα από το γεγονό. Θα πάει παρνόντα, μα δεν έχει νόημα, το θέμα είναι όταν γίνεται κάτι έκνομο, αμέσω να σπέβδει κανείς, Ο, οποιοςδήποτε είναι αυτός, να σπέβδει αμέσω. Από εκεί και πέρα, οι ομάδες που λέμε διαθέτουν όπλα, διαθέτουν ε, ε, τουλάχιστον καδρόνια, ε, ράβδους... Ε, κοκτέιλ μολότοφ τα παράγουν και μέσα στα πανεπιστήμια υπάρχουν ολόκληροι χώροι στα πανεπιστήμια που τα παράγουν αυτά είναι εργαστήριά τους ας πούμε ε, από εκεί βγαίνει το υλικό που καίει την Αθήνα κάθε τόσο επομένως ε, εδώ ποιος θα αντιμετωπίσει τέτοιους ανθρώπους εσείς και εγώ Αυτές είναι έμπειρες ομάδες βίας βίας, κανονικές, καμόρα Ποιο θα του αντιμετωπίσει, εσεί και εγώ. Δεν ξέρω αν μπορούμε Μέχρι τώρα το πανεπιστήμιο δεν βρήκαν τρόπο να του αντιμετωπίσουν. σχεδόν 50 χρόνια, 40 χρόνια που είναι αυτή η ιστορία. Αν βρει κάποιο έναν τρόπο να του αντιμετωπίσει, έχει καλό. Αλλιώ θα εξακολουθούν υπά... να υπάρχουν. Οι φοιτητέ τι σα λένε στι συζητήσει που κάνετε ενώ μέσα στο αμφιθέατρο. Δεν είναι να... ονοτά. μέσα στο αμφιθέατρο. Στο αμφιθέατρο κάνει μαθήματα. Δεν, δεν, δεν μπαίνετε στη κάνεις. δικασία να το συζητήσετε, τι να συζητήσετε και συζητή. με του φοιτητέ αυτό. Τι, να δεν έχει νόημα να συζητήσει τι, αφού είναι φανερά πράγματα. Περισσότεροι φοιτητέ απέχουν. Άλλοι δεν πετάνε ποτέ στα πανεπιστήμια έτσι κι αλλιώ. Έτσι κι αλλιώ στα ελληνικά πανεπιστήμια μπορεί να είσαι φοιτητή όχι αιωνίω, αιωνιότητε. Πώ είναι οι γαλαξίε, α πούμε, <laughs> σε, αυτή την, σε αυτό. Λέει, είναι υποτίθεται ότι είναι μερικά δισεκατομμύρια γαλαξίε. Όσοι είναι γαλαξίε, μπορεί να δίνει εξετάσει, όσοι φοριστέ, να είσαι πάντα. Είναι πράγματα καταπληκτικά. Επομένω, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν έρχεται ποτέ στα πανεπιστήμια. Δεν τα βλέπει τα παιδιά αυτά. Από αυτά που βλέπεις πολλά θέλουν να κάνουν μαθήματα και τα κάνουν και είναι και σοβαρά παιδιά. Και τα περισσότερα είναι, δυσφορούν πάρα πολύ γι' αυτό την εικόνα του πανεπιστήμιου. Θα θέλαν το πανεπιστήμιό τους να είναι ένα πανεπιστήμιο καθαρό, όμορφο, λειτουργούν με κανόνες, με την επόμενη αξιοπρέπεια, αυτό που έχει σε όλη τη γη. Έχετε μπροστά σα έναν φοιτητή και σας ρωτά να μείνω ή να φύγω. Τι του απαντάτε. Να μείνει ή να φύγει στο, στο, στο εξωτερικό. εξωτερικό δεν μου έχει τεθεί το θέμα, κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο ρωτούν οι φοιτητές αυτό. Στο... όσοι έχουν αποφασίσει να φύγουν στο εξωτερικό φεύγουν πριν το πρώτο έτος, οπότε δεν τους συναντάς, έχουν ήδη φύγει. Στο μεταπτυχιακό επίπεδο θα σε ρωτήσουν. Ε, το... εγώ τους λέω ότι μπορούν, γιατί σε μεταπτυχιακό, στην Ελλάδα έχουμε... Αν κάποιο θέλει να μάθει, αν κάποιο θέλει να μάθει, μπορεί να μάθει καλά. Γιατί υπάρχει πολύ καλό προσωπικό και δοσμένο προσωπικό. Ε, αυτό που παθαίνουμε με όλη αυτή την ανομία και την αθλειότητα και την χαλάρωση του σύμπαντο είναι ότι χάνει πολλού ενδιάμεσου φοιτητέ. Δηλαδή, αφού που πρέ, πρέπει να έχουν τα πανεπιστήμια, του χαλαρού, του αμαθεί, του ελαφρά ενδιαφερόμενου φοιτητέ, να του κερδίσει ώστε στο τέλο να έχουν γίνει φιλοπαθεί, να έχουν προχωρήσει κτλ. Το κλίμα που υπάρχει. Τους χάνεις αυτούς τους φοιτητέ. Εκείνοι που είναι πολύ καλοί θα είναι καλοί. Και καλού καθηγητέ θα βρούνε και θα μάθουν πράγματα και θα πάει χαμένη η σπουδή του. Τώρα σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τουλάχιστον αυτά τα μεταπτυχιακά που εγώ γνωρίζω και στο δικό μου τμήμα, χωρί αμφιβολία, χωρί συζήτηση θα έλεγα, είναι να κάνει μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα μου τουλάχιστον, δεν το ξέρω όλο το Πανεπιστήμιο. Αλλά αν δεν είναι σοβαρά οι σπουδέ, αλλά μην νομίζετε, δεν είναι και στο εξωτερικό όλα τα πανεπιστήμια πολύ σοβαρά. Απλώ είναι πιο νοικοκυριμένα, πιο, πιο mm. λειτουργούντα. Τι λαό είναι ο ελληνικό, Είναι ένα λαό μεσογειακό, με την, αυτή τη ζωντάνια που τον διακρίνει. Παλιότερα τον διακρίνει και γρήγορη αντίδραση και φία. Ε, κατά τη γνώμη μου αυτό μειώνεται. Ε, ίσως παγκοσμίω, δεν ξέρω, από τι ευκολίε τη ζωή. Και είμαστε ένα πολύ επιρρεπής επιρρεπή στην σύγκρουση και στην αλληλοϊπονόμευση. Αυτό είναι βαρύ. Το φθόνο. Τι να σα πω. Δεν ξέρω αν είναι ο φθόνο. Είμαστε επιρρεπεί σε ανόητε, επιπόλαιε καταστάσει. Εντάξει, είναι, είναι κάτι με το οποίο περιβόμαστε. Πείτε μου ποια παθογένεια στην Ελλάδα σα ενοχλεί η εύκολη κατηγορία. Ο Ιησούς Χριστός ερχόταν με τους 12 μαθητές του σε δύο μέρες. Θα, ήταν, θα είχε κατηγορηθεί για κλέφτης, την τρίτη μέρα για διεφθαρμένος, την πέμπτη μέρα για φασίστα, την έκτη μέρα τέλειωσε όλο. Όλο μας το πλωστάσιο για να μην πάει μπροστά τίποτα. Δέκα χρόνια κρίση δεν μας έμαθαν τίποτα. Πολλά. Όπως σας είπα νομίζω ότι αλλάζουμε. Η εντύπωση, μας, η εντύπωση μου είναι ότι σαν άλλα αλλάζουμε. Και αυτό φαίνεται. Ορίμασε η κοινωνία στη διάρκεια των ναι, χρόνων αυτών. Ναι, ναι. ναι, ναι. Νομίζω ότι και η κρίση και η υγειονομική κρίση και η... το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν για πέντε χρόνια ε, κυβέρνηση και αυτό έπαιξε το ρόλο του στην μείωση του... της πόλωσης. Και στο τέλος της αυταπάτης και των ε, Κοιτάξτε, απλώς έγινε το πράγμα πιο ρεαλιστικό ε, αυτό. Ο καθένα είδε, κατάλαβε και αποκόμισε κάποια ιδέα και ε, ε, συζητάμε τον εαυτό του πιο ήρεμα για τα δεδομένα από ό,τι παλιά. Τι ορισμό θα δίνατε στη λέξη πατριωτισμό σήμερα, στην εποχή μα. Όχι μόνο σήμερα, πάντα. Να δουλεύει. Ένα είναι, κάνει τη δουλειά σου. Όχι να είσαι υπάλληλο και να δουλεύει μία ώρα και να δουλεύει 7 ώρε να μην δουλεύει. Έχει μαζί αυτό. Όταν είσαι δημόσιο υπάλληλο ε? και παίρνει δημόσιο χρήμα. Και να κατηγορεί άλλου ότι είναι διεφθαρμένοι, εσύ είσαι ο διεφθαρμένο. Που είσαι δημόσιο υπάλληλο και δεν δουλεύει. Και δεν είσαι εκεί που πρέπει. Και όταν γίνονται καταστροφέ, δεν είναι οι άνθρωποι εκεί που πρέπει. Λέω. Για Έχουμε αυτή... τόσες τόσε χιλιάδε δημοσίων υπαλλήλων. Τόσε χιλιάδε δημοσίων υπαλλήλων. Πολύ περισσότερου από όσου χρειαζόμαστε. Όλοι μα. Και εγώ είμαι δημόσιο υπάλληλο. Πρέπει να εργαζόμαστε. Αυτά. Άμα είσαι δημόσιο υπάλληλο. Και δεύτερον, να σέβεσαι την κοινωνία σου και τη γνώμη του άλλου. Δεν σημαίνει ότι την αποδέχεσαι, μπορεί να την ακούσει. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Είναι, είναι μέγιστος πατριωτισμός το να μην δημιουργείς νοσηρό περιβάλλον στην κοινωνία που ζεις. Διότι αν αυτή η κοινωνία δεν έχει συνοχή, τότε είσαι χαμένο συνολικά. Αυτό είναι πατριωτισμό, κατά τη γνώμη μου. Και τι θεωρείτε επαναστατικό. Πιο επαναστατικό από αυτό δεν μπορώ να φανταστώ. Στην Ελλάδα δεν το συζητούμε. Το να έχεις ψυχραιμία στα πράγματα και να αποδώσεις χαρακτηρισμό ο οποίος εμπεριέχει μέτρο, σοφροσύνη για τον άλλον, οποιοδήποτε άλλον στην Ελλάδα είναι τσεγκιβάρα. Αν σας έλεγα να μου πείτε πώς βλέπετε διαχρονικά το ρόλο της οικογένειας στη χώρα μας, ποια είναι η άποψή σας. Κοιτάξτε, όλη η Μεσόγειο στηρίζεται στην οικογένεια. Θα μου πείτε παγκοσμίω. η οικογένεια είναι... έτσι έχει στηθεί η ανθρώπινη κοινωνία, δεν είναι θέμα. Απλώ στη Μεσόγειο είναι οι κοινωνίε πολύ πιο πολύ στηριγμένε στο οικογενειακό πυρήνα. Και η Ελλάδα επίση. Ιταλία, η Ισπανία. Αραβικέ χώρε να δείτε τι γίνεται. Εντάξει. Έχει και αυτό την δύναμή του. Απλώς Απλώ πολύ προχωρημένε χώρε, αυτέ που συνήθω συγκρίνουμε, που είναι συνήθω βόρειε χώρε και είναι πρωτεστάντικε χώρε, δηλαδή ανήκουν σε άλλο δόγμα και άλλη νοοτροπία ζωή, ε, έχουν αναπτύξει πολύ τους θεσμούς τους οποίους και σέβονται και οι θεσμοί έχουν υποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό αυτά που προσέφεραν οι οικογένειες από αυτό. Όχι ότι και εκεί δεν υπάρχουν αλλά και έχει μειωθεί ο ρόλος της οικογένειας. Γιατί ε, για τις πρωτεστάντικες κοινωνίες 18 χρονών οφείλει να φύγεις από το σπίτι σου, οφείλεις. Και να ζεις μόνος σου χωρίς να σου δίνουν οι γονείς δραχμή και ο γιος του Bill Gates. Σα έχω ακούσει πολλέ φορέ να μιλάτε για το υπερόπλο του ελληνισμού, που είναι η γλώσσα. Είναι. Πείτε μα λίγα πράγματα γι' αυτό, γιατί εμ, θυμώνεται πολλέ φορέ όταν αλλοιώνεται δεν, δεν ο τρόπο με τον οποίο σκοτώνουμε μια γλώσσα, τέτοια γλώσσα. Στα μέσα, μέσα μαζική ενημέρωση, η χρήση, στα βιβλία, στι βιτρίνε δεν υπάρχει εκτό. Υπάρχει sales. Και, και, και off, sales off, κότον. Υπά... Όλα είναι αγγλικά. Δεν υπάρχει βαμβακερό, δεν υπάρχει λινό. Στι βιτρίνε παντού, παντού τίτλοι μαγαζιών ε, καταστημάτων. Μπορεί να σημαίνει όμω αυτό. Σημαίνει ήττα. Πολιτισμική ήττα. Δεν, δεν έχει συνέστηση πρώτα πρώτα εσύ τι σπουδαίο είναι ο πολιτισμό σου, ότι και αυτό έχει μια αξία. Δεν λέω ότι είναι ο σπουδαιότερο στον κόσμο, αλλά έχει μια αξία. Και να τον τιμά. Όπω τιμά και τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Δεν είναι ίσω οι καλύτεροι γονεί στον κόσμο, αλλά του τιμά. Σωστά. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα αυτονόητα. Αγαπά του φίλου, όχι γιατί είναι οι τελειότεροι στον κόσμο, αλλά γιατί είναι οι φίλοι σου που του αγαπά. Όχι σαν αυτή τη γλώσσα που είναι 4.000 χρόνια, γράφεται συνεχώ μόνη αυτή και η κινέζικη γλώσσα. Είναι, είναι ζωντα, ζωντανέ γλώσσε αδιάκοπα και μπορούμε να τι παρακολουθήσουμε επί σχεδόν 4.000 χρόνια. Μόνο δύο γλώσσε στον κόσμο το έχουν: η ελληνική και η κινέζικη. Τι σας παρακίνησε όλα αυτά τα τελευταία περίπου 15 χρόνια να γυρίζετε την Ελλάδα και να Έχει δίνετε ομιλίε. Η στεναχώρια μου από όλα αυτά. Γιατί θεωρούσα ότι αυτοκτονούμε, ότι βλάπτουμε την κοινωνία μας ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα. Δεν λέω ότι θα ήμασταν τελειότερη κοινωνία στον κόσμο, αλλά σε τούτο εδώ την κοινωνία τη είχαν πολλέ ευκαιρίε να είναι πάρα πολύ καλή και καλύτερη. Δεν είμαστε αποτυχημένοι κοινωνία, αλλά είμα, αναλογικά με το τι να, μπορούσαμε να είμαστε, ναι, είμαστε αποτυχημένοι. Αναλογικά. Αλλιώ είμαστε μια κοινωνία ορκετά. Στο Βαλκάνια εξακολουθούμε να έχουμε του καλύτερου δείκτε. Από τι έχει ανάγκη σήμερα η Ελλάδα, Σοβαρότητα. Σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Και αυτοκριτική, ε. Δεν φταίνει. Δε φταίνει η άλλη. Για, για όλα αυτά είναι πάντα η άλλη. Δεν φταίνει η άλλη. Εντάξει, α κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Ποια είναι η αγαπημένη σα ιστορία να αφηγήσετε όταν βρισκόσαστε ενώπιον κοινού σε διάφορε πόλει Ελλάδα. Αγαπημένοι είναι διάφορες ε, Με ενδιαφέρει πολύ ο κύκλος των θρησκειών που διδάσκω Όταν κάνω παγκόσμια ιστορία ε, ε, υπάρχει και ένας κύκλος που αφορά τις θρησκείες Αυτό νομίζω ότι είναι ο πιο ενδιαφέρον κύκλος Γιατί το λέτε αυτό Τι σας ε, ελκύει Γιατί δεν, μέσα από τις, την ιστορία των θρησκείων Δεν λες, λες όλη την ιστορία του ανθρώπου στην πραγματικότητα Γιατί περιέχει και τις νοοτροπίες και τις τάσεις ζωής Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενη είμαι άθρησκη, θα έλεγα απλώς είμαι χριστιανή ορθόδοξη από ε, λόγους πολιτιστικούς, γιατί ανήκω σε αυτή την κοινωνία και υπάρχουν πολλά πράγματα που αγαπώ και είναι ο κωδικάς μου και με χαρά το υπήρε το αλλά πιστεύω ότι οι θρησκείες είναι κατασκευές των ανθρώπων Α, αφού είναι κατασκευές των ανθρώπων οι άνθρωποι κατασκεύασαν κάτι για να μπορούν να ζουν καλύτερα και να έχουν κάποιους ηθικούς κώδικες που φαντάστηκαν ότι βοηθεία, τα υπαξιακά του ζητήματα, τη σχέση του με τον άλλο κτλ. Οπότε, αν το δει κανεί σαν κοινωνικέ κατασκευέ τη θρησκεία, τότε αποκωδικοποιεί όλη την ανθρώπινη ιστορία. Τη γνωστή ανθρώπινη ιστορία. Τι είναι αυτό που σα τροφοδοτεί, το, το ότι ζω και το ότι θεωρώ προνόμιο το ότι έχω γεννηθεί και ζω. Ή ξέρω ότι θα πεθάνω. Σα φαίνεται... απασχολεί καθόλου το τέλο, ο θάνατο. Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει μέρα που να μην το σκέφτομαι. σω χωρί υπερβολή δεκάδε φορέ τη μέρα. Θυμίζω συνέχεια στον εαυτό μου ότι είμαι θνητή. Και αυτό με κάνει να νιώθω πολύ βαθιά. Και πολλέ φορέ να αντιμετωπίζω, τι να σας πω, πιο αποφασιστικά ε, και δύσκολε στιγμέ. ή και να φωτίζω πιο πολύ τι όμορφε. Γιατί ξέροντα ότι όλα είναι πολύ σύντομα. Ε, δεν αξίζει τόσο να δίνεις μεγάλη έμφαση σε, δύσκολες, στις δύσκολες καταστάσεις να τις βαθαίνεις και να βρίσκεις αδιέξοδα σε βοηθάει να λες τα μάτα αυτό, αυτό, είναι ένας μικρός κύκλος σε αυτόν τον κύκλο εσύ μπορείς να κάνεις τόσα ή τόσα προσπάθησε και, και, αυτό και όπου βγει δεν είσαι θεός ένας μικρός άνθρωπος είσαι στο θυμίζει αυτό ότι είσαι ένας μικρός άνθρωπος πως ένας άνθρωπος πιστεύει ότι μπορεί να επιτύχει την προσωπική του ολοκλήρωση ο καθένας μας είναι ένα ταξίδι διαφορετικό αλλά που μοιάζει, συγκλίνει σε κάποια. Είμαστε, αυτό είναι το μαγικό των ανθρώπων, ότι ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Και αυτό είναι αυτό που κάνει και πολιτικά τις κοινωνίες που επιτρέπουν την πολυπλοκότητα των ανθρώπων να είναι πιο πλουσίες και δυναμικές. Οι κοινωνίες που θέλουν να κάνουν όλους τους ανθρώπους όμοιους στην ουσία μετέχουν σε μια ύβρη. Δηλαδή περιορίζουν την ανθρώπινη ομορφιά. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν κανόνε. Χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχουν κανόνε για να συνεπάρχουν οι άνθρωποι σε μια κοινωνία. Αυτό επομένω είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα πλευρά τη συζήτηση, που είναι βαθιά πολιτική συζήτηση. Με την έννοια του πολίτη, όχι κομματική, δηλαδή πώ θα ζούμε καλύτερα ω άνθρωποι μαζί. Τώρα σε αυτό το ταξίδι της, του καθενός για να μπορούμε νομίζω να να το κάνουμε να είναι γόνιμο και αποτελεσματικό Έχει μεγάλη σημασία να είμαστε αυτοπαρατηρητικοί Κατά τη γνώμη μου δεν μπορείς να έχεις ένα ταξίδι ουσίας Εάν δεν καταλάβεις τον εαυτό σου Αν δεν καταλάβεις τον εαυτό σου δεν μπορείς να καταλάβεις κανέναν Ούτε να βοηθήσεις κανέναν, ούτε να βοηθηθείς από κανέναν Και αυτή η εσωτερική διαδρομή του ανθρώπου είναι η πιο δύσκολη θα λέγει κανείς Αλλά επειδή ο συνομιλητής σου Είναι διαθέσιμος κάθε στιγμή Δηλαδή ο ίδιος ο αυτός Είναι διαθέσιμος κάθε στιγμή εάν το, εάν το αξιολογήσεις Ότι χρειάζεται αυτή η διαδικασία Μπορείς να το πετύχεις Γιατί τον έχεις κοντά σου Πάντα Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή Κλείνουμε με αυτό Αυτό που σα είπα Το να χαίρεσαι τη ζωή Όχι με την έννοια του χαίρομαι Χοροπηδώντας αλλά χαίρομαι την ασύλληπτη ομορφιά συνδυασμού και αποκωδικοποίησης που σου δίνει. Είναι μια πνευματική ειδονή νομίζω η ζωή, εκτός από τη χαρά της, γιατί η εμπειρία έχει αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι το Διονυσιακό και το Απολώνιο, η χαρά, η τρέλα που και αυτό έχει την ομορφιά του. Το πιο σημαντικό επίσης είναι η άλλη πλευρά, η, η εμβάθυση στα πράγματα. Είναι το πιο όμορφο. Να έχεις. Κύριε Ευθυμίου, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα σήμερα και για όσα μα είπατε. Να είστε καλά. Ήταν ένα επεισόδιο τη σειρά podcast της ΛΑΙΦΟ, Άκου την Επιστήμη. Σημερινή καλεσμένη, η διαπρεπή ιστορικό Μαρία Ευθυμίου, σε μία συζήτηση για την ιστορία, τη γλώσσα, τον ελληνισμό, το χώρο τη εκπαίδευση και την πανδημία. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, Μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, το Spotify και στα Apple Podcast. Η χολιψία επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφου.